Καθώς αποδυναμωνόμουν κάθε μέρα και περισσότερο στα ορυχεία της Τζεργκαλά, ήπιζε ότι θα βρεθώ σε κανένα νοσοκομείο, και εκεί θα πεθάνω, ή θα γίνω καλά, ή θα με στείλουν κάπου αλλού. Έπεστα από την κούραση. Από την αδυναμία, νιώμουν σέρνοντα τα πόδια στο έδαφο, και η πιο ασήμαντη ανομαλία του, μια πετρούλα, ένα λεπτοκλαδάκι στο δρόμο μου, ήταν ανυπέρβλητα. Όμω κάθε φορά στι επισκέψει στα ιατρία. Ε, ο γιατρός μου έριχνε σε ένα τσίγκινο κύπελο μια δόση διαλύματος υπερμαγκανικού άλατος και μουγκριζε χωρίς να με κοιτάζει στα μάτια. Ο επόμενος. Το υπερμαγκανικό άλας το έδιναν ως πόσιμο για τη δυσεντερία, ως επάλυψη στα άκρα με κρυοπαγήματα, στις πληγές, στα εγκάβματα. Το υπερμαγκανικό άλας ήταν πανάκια και μοναδικό μέσο θεραπείας στο στρατόπεδο. Απαλλαγή από τη δουλειά δεν μου έδωσαν ούτε μία φορά. Ένας απλοϊκός υγειονομικός μου εξηγούσε ότι το όριο έχει ξεπεραστεί. Υπήρχαν κάποια πλαφών για την ομάδα Β, προσωρινά απαλλασσόμενη από την εργασία.